Κοίταξε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο ένας το θέλει για νίκη και ο άλλος το πάει και για ισοπαλία και για νίκη. Αυτό το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, ότι πάει και για την ισοπαλία, γιατί ο πόντος δεν είναι άσχημος για τη Λεωφόρο, δημιουργεί καταστάσεις να μηνθεί σε χώρους κλειστούς, να δώσει το τυράκι στον Παναθηναϊκό, να κάνει το παιχνίδι της πρωτοβουλίας. Ο Παναθηναϊκός... Like. Μαθαίνω ότι κατεβαίνει με Βηγιαφάνες δεκάρι και Ζέκα Κουρμπέλη στα καφ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός θα κατέβει με Φορτούνι δεκάρι και με τον Μάρτενς και τον... τον άλλο το χαφ, ή τον Καμπιάσο θα βάλει, ή θα τον ξεκουράσει και θα βάλει, ξέρω εγώ, τον Ανδρούτσο. Εκεί πέρα αυτή 3-3 εναντίον 3. Σε κακή κατάσταση ο Φορτούνης, σε πολύ μέτρια κατάσταση ο Βηγιαφάνες που δεν σηκώνονται. Δηλαδή δεν βλέπω από τα δεκάρια θέαμα. Δεν βλέπω πρωτοβουλίες, βλέπω πεσμένους. Έχουν δύο πανομοιότυπα φορ. Έχουν δηλαδή τον Ανσαριφάρτ σε μεγάλους χώρους τεχνίτη όπως ο Μπέρκ. Ένα τέτοιο στυλ δηλαδή ποδοσφαιριστής. Σε αυτό το στυλ είναι και ο Μπέρκ. Σε αυτό το στυλ είναι και ο Ανσαριφάρτ. Like. Και από την άλλη πλευρά παίζουν και οι δύο με πλευρές. Ο Εμποκού με τον Κλωναρίδη από ό,τι μαθαίνω από τη μια μεριά. Ο Ελεονούση με τον Μανθάτη από την άλλη μεριά. Οι άμυνες έχουν αργού σέντερ μπακ. Ο Κουτρουμπής, ο Μολέντο είναι καλός. Θα πάει αυτός με τα Κώστα και Μποτία, γιατί ο Ρέτσος εντάξει δεν τράβηξε. Είναι δύο δηλαδή πατέντες πανομοιότυπες και ως όχι καλή κατάσταση. Ο Ολυμπιακός με χωρίς προπονητή και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος υστερεί και αυτός στα χαφ, ένας πολύ μέτριος Βηγιαφάνες, ένα Ζέκα που τρέχει μόνο και ο Κουρμπέλης είναι νεκρινών δυνατοτήτων χαφ. Αυτό το μάτς, αν δεν βγει ισοπαλία, θα είναι μεγάλη έκπληξη για μένα και το σκορ το οποίο μπορεί να είναι χαμηλό, δηλαδή το 0-0 ή το 1-1. Βλέπω δηλαδή ότι για 0-0 το βλέπω και αν γίνει 1-0 θα γίνει 1-1. Στο χ το βλέπω και είναι μια καλή απόδοση. Όποιος το παίξει νομίζω ότι είναι η πιο προσιτή, η πιο λογική, η πιο φυσιολογική κατάσταση. Δεν βλέπω να πηγαίνει το μάτι από τη μια ή την άλλη μεριά. Χ, σταυρός και τα λέμε. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Rapto.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Rapto.gr.